Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στις βασικές τους τραπεζικές δραστηριότητες επικεντρώνονται οι ελληνικές τράπεζες, προχωρώντας σε πώληση θυγατρικών τους στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και των δραστηριοτήτων που δεν εντάσσονται εντός των συνόρων στο βασικό τους πυρήνα. Η αγορά διψά για ρευστότητα, αφού λόγω του υπέρογου βάρους των κόκκινων δανείων οι τραπεζικές τρόφιγγες παραμένουν κλειστές και την πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης, στο τέλος του 2015, οι τράπεζες δεσμεύτηκαν βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης που καταρτίστηκε σε συμφωνία με την Κομισιόν να προχωρήσουν σε ριζική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους, η οποία περιλαμβάνει την αποεπένδυση από τις γειτονικές χώρες και την επιστροφή στον βασικό πυρήνα των εργασιών τους, τη χορήγηση δηλαδή δανείων επί ελληνικού εδάφους. Μια ομάδα 7 ατόμων θα αναλάβει να δώσει φωνή στο οικοσύστημα της Samsung Electronics. Η ελληνική startup εταιρεία Innoetics, που εξαγοράστηκε από το κορεατικό κολοσσό, θα συνεχίσει τη λειτουργία της από την Ελλάδα και θα αναπτύσσει εφαρμογές μετατροπής κειμένου σε φωνή. Η τεχνολογία που αναπτύσσει Innoetics βρίσκει εφαρμογές στο διαδίκτυο, βοηθώντας για παράδειγμα άτομα με προβλήματα όρασης να πλοηγηθούν σε αυτό. Πολλές ενημερωτικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν δική μας τεχνολογία για να μετατρέπουν σε ηχητικά τα άρθρα τους, αναφέρει στο insider.gr ο Εμίλιος Χαλαμανδάρης, διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής startup. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έχουν γίνει με στόχο ελληνική startup και σίγουρα η μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής εταιρείας που έχει δημιουργηθεί εντός ενός ερευνητικού και ακαδημαϊκού κέντρου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας βρίσκεται σε συζητήσεις με μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Γαλλίας για την κατασκευή ενός γιγαντιαίου φωτοβολταϊκού πάρκου προϋπολογισμού 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ακατοίκητη ραδιενεργή ζώνη γύρω από το εγκαταλελειμμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει εγκαταλειφθεί επειδή ακόμη είναι πολύ μολυσμένη για να χρησιμοποιηθεί για αγροτικούς σκοπούς, όμως τα φωτοβολταϊκά πάνελ λειτουργούν ακόμη και αν είναι ραδιενεργά. Σύμφωνα με το Bloomberg, το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ είχε σχεδιαστεί για να παράγει 4 GW ενέργειας και οι γραμμές μεταφοράς αυτής της ενέργειας στα νοικοκυριά και τα εργοστάσια υπάρχουν ακόμα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα 848,16 μονάδες, καταγράφοντας και 0,51% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.